Άρχεται η έκτακτη πανηγυρική συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών για την απονομή του Διεθνούς Βραβείου Φιλελληνισμού Lord Byron για το έτος 2021. The festive ceremony of the Academy of Athens απονομή to bestow the Lord Byron Διεθνούς International Βραβείου Prize for the Lord year Byron 2021 Φιλελληνισμού is about to begin. Για το έτος 2021. Καλείται στο βήμα ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητής Χρήστος Ρεφός, για να απευθύνει χαιρετισμό. The Secretary General of the Academy of Athens, Professor Christos Zerefos, ο κύριος Χρήστος Ζερεφός, καλείται his opening address. Για την εναρκτήρια ομιλία του. Εξοχοτάτη κυρία Πρόεδρε, Your Excellencies, It is my pleasure to είναι μεγάλη μου τιμή να σας καλωσορίζω στο νεοκλασικό αυτό κτίριο που φιλοξενεί την Ακαδημία. Today's special festive session η έκτακτη αυτή πανηγυρική εκδήλωση για την απονομή Διεθνούς Βραβείου Λόρδου Βίρονα για το Φιλελληνισμό και την απονομή του οποίου θα είναι η κυρία η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρία Σάκελαροπούλου. Η όλη εκδήλωση έχει ένα διαφορετικό νόημα σήμερα. Το σύγχρονο αυτό νόημα αφορά την περίοδο του διαφωτισμού που άγγιξε χιλιάδες ξένους εξαιτίας της επανάστασης των Ελλήνων. Οι Έλληνες συνειδητοποίησαν το μέγεθος της Οθωμανικής καταστροφής στους Έλληνες αλλά και στην κληρονομιά των Ελλήνων. Όταν βλέπουμε το εθνικό ύμνο της Ελλάδος από το Διονύσιο Σολωμό, ένα σύγχρονο της Ελληνικής Επανάστασης, μπορούμε πραγματικά να δούμε τη σκλαβιά και τις φαγές αλλά και τον πόνο που υφίστατο οι Έλληνες κατά την περίοδο εκείνη. Τόσο τα άειλα και υλικά αγαθά που αφορούν τη σκλαβιά και αναφερόμενα ως τραγικές στιγμές και υποβιβασμού των Ελλήνων τα οποία υπέστησαν οι Έλληνες από την πτώση της Κωνσταντινούπολης περιγράφονται άρτια. Η φτώχεια και η στέρηση των βασικών αξιών και ελευθεριών του έθνους επηρέασαν όλους τους σκλαβωμένους Έλληνες. Δεν υπήρχε μόνο πλήρης έλλειψη ηθαγένειας και έλλειψη ελευθερίας, αλλά και έλλειψη των βασικών αρχών που χαρακτηρίζουν τις αναπτυγμένες χώρες της Δύσης και της Ανατολής. Οι αρετές βάσει των οποίων βασιζόταν όλος ο ελληνικός πολιτισμός από τον Αριστοτέλη και τον Όμηρο, αντικαταστάθηκαν από την σιωπηρή υποταγή της σκλαβιάς και των χιλιάδων σκλαβωμένων που πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Ο φιλελληνισμός, ο οποίος υπήρξε παντού, άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά με την, ο διαφωτισμός τελικά κέρδισε έδαφος και οι φιλέλληνες
πραγματικά άρχισαν να ανθούν σε όλη τη διασπορά. Ο Ρήγας Φεραίος, ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο Δημήτριος Υψηλάντες και χιλιάδες άλλοι συνέβαλαν έτσι ώστε το κίνημα του φιλελληνισμού πραγματικά να βοηθήσει στην εξέγερση των Ελλήνων. Η οικογένειά μου προέρχεται από την Αιγυπτιακή ελληνική διασπορά. Η απελευθέρωση της Ελλάδος από τα δεσμά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας γιορτάζεται φέτος από τη χώρα μου. Αποτελεί ένα σάλπισμα ελευθερίας, αδελφότητας και αναγέννησης. Η Ελλάδα αποτέλεσε το λίκνο του διαφωτισμού, απέκτησε την ελευθερία της και η οποία βέβαια ορίμασε μετά από δεκαετίες. Η Ελλάδα σήμερα ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επιτυχημένους επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, επιστήμονες ανά τον κόσμο συμμετέχει στο διανοητικό και επιχειρηματικό παγκόσμιο κεφάλαιο. Η εταιρεία για τον ελληνισμό και τον φιλελληνισμό είναι ένα λαμπρό παράδειγμα όλων όσων συμβαίνουν, προσπαθώντας να συμβάλλει από την θέση της στα σύγχρονα προβλήματα. Ο πρόεδρος της εταιρείας είναι ο κύριος Βελέντζας και ο οποίος αναφέρει τα ακόλουθα. Ευχαριστώ πολύ την εξοχότητά της, την κυρία πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρία Σακελαροπούλου, και την καλώ να λάβει το βήμα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εξελενσίς, εξοχότατη. Ο φιλελληνισμός είναι ένα ξεχωριστό φαινόμενο που βρίσκει τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Βρίσκεται στην αρχαία Ρώμη και στον Κίκερον. Και ουσιαστικά ενσωματώνει τον τρόπο σκέψης όπως αυτός αποτυπώνεται στα αρχαία, στις αρχαίες περγαμηνές που αφορούν την ελευθερία από τους πρώτους παλμούς της ελληνικής επανάστασης. Ο φιλελληνισμός αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά, γιατί αναγνωρίζεται από όλους ο δίκαιος αγώνας των Ελλήνων και εκφράζεται μέσα από καλλιτεχνήματα, από τα τραγούδια, τη μουσική και τα κείμενα των Ελλήνων και των φιλελλήνων ανά τον κόσμο, όπως ο Λόρδος Βίρονας. Ταυτόχρονα, στην Ευρώπη, οι φιλελεύθερες ιδέες διαδίδονταν και πραγματικά ήταν οι προάγγελοι των μεθεπόμενων απελευθερωτικών κινημάτων. Σε αυτή την ατμόσφαιρα, γεμάτη ενθουσιασμό, βρίσκονται οι απαρχές των πρώτων ψυγμάτων της απελευθέρωσης, αλλά και της δημιουργίας των πρώτων φιλελληνικών κινημάτων. Νέοι άνθρωποι από την Ευρώπη και την Αμερική
Αμερική, έχοντας τη φλόγα εναντίον της τυραννίας, ήταν πρόθυμοι να θυσιάσουν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν την Ελλάδα που θεωρούσαν να καθήκον τους εκείνη την εποχή. Έτσι δημιουργήθηκε μέσω της αυταπάρνησής τους ένα ολόκληρο κίνημα φιλελευθερισμού. Σήμερα εδώ βρισκόμαστε για την απονομή του Διεθνούς Βραβείου Lord Byron για το φιλελληνισμό. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούμε να υπογραμμίσουμε αυτό το φαινόμενο του φιλελληνισμού. Τα βραβεία θα απονέμονται από τούτε και στο εξής σε όλους όσους έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην δημοκρατία, στην εκπαίδευση και την ατομική ελευθερία. Τρεις ξεχωριστές προσωπικότητες θα τιμηθούν φέτος. Ο πρώην γερουσιαστής και υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, John Kerry, διακεκριμένος πολιτικός απόγονος του Thomas Winthrop, προέδρου του εμβληματικού φιλελληνικού κομιτάτου της Βοστόνης. Ο Γάλλος πρώην υπουργός Jack Lang και ο Ελβετός τραπεζίτης Charles Πικτέ, Ελβετός επιχειρηματίας και απόγονος της οικογένειας Πικτέ, de Rochemont Einar, φίλος του Ιωάννη Καποδίστρια, γνωστός φιλέλληνας. Θέλω να επικεντρωθώ σήμερα στην φράση που είναι χαραγμένη στα μετάλλια. Στη μία πλευρά των μεταλλίων υπάρχει η μορφή του Λόρδου Βίρονα και η ομηρική έκφραση από την Ιλιάδα που λέει ότι η Ανδρία είναι ομορφιά. Η δόξα των φιλελλήνων παραμένει άθικτη με το πέρασμα των χρόνων και δημιουργεί συναισθήματα ευγνωμοσύνης και ταυτόχρονα μας θυμίζει ότι η χώρα μας συμμετέχει στον τομέα, στη διεθνή κοινότητα της διεθνούς προσπάθειας. Σήμερα η απονομή των βραβείων αποτελεί ένα φόρο τιμής στις αγόγγιστες προσπάθειες όλων των φιλελλήνων ανά τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, κυρία Πρόεδρε, Πρόεδρε της Δημοκρατίας, για τα εμπνευσμένα λόγια σας. Madam President, we thank you very much. Σας ευχαριστούμε, κυρία Πρόεδρε, για τα εμπνευσμένα λόγια σας. Παρακαλώ τώρα τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τον απόδημο ελληνισμό, κύριο Κωνσταντίνο Βλάση, να λάβει τον λόγο. The Deputy Minister for Diaspora Greeks, Mr. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τον απόδημο ελληνισμό, κύριος Κωνσταντίνος Βλάσης. Εξοχότητά σας, Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας και Πρωθυπουργέ, κύριε Μητσοτάκη, πρέσβεις, κυρίες και κύριοι. Νιώθω μεγάλη τιμή που βρίσκομαι μπροστά σε αυτό το κοινό στο κτίριο της Ακαδημίας Αθηνών. Θα ήθελα να συγχαρώ την εταιρεία για τον ελληνισμό και τον φιλελληνισμό για την πρωτοβουλία τους να δημιουργήσουν αυτό το βραβείο Lord Byron. Είναι ένα εργαλείο εξωστρέφειας της χώρας μας και το Υπουργείο Εξωτερικών αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία από την πρώτη στιγμή. Το 2021 σηματοδοτεί
τα 200 χρόνια από την δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Η Ελληνική Επανάσταση είναι ένα κεφάλαιο σημαντικό στην ιστορία του κράτους μας. Ελευθερία ή θάνατος ήταν το βασικό ρητό της εποχής, πυροδοτώντας το κύμα που δημιουργήθηκε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό μέσω των Ελλήνων της Διασποράς. Φιλέλληνες που πραγματικά ένιωθαν υποχρέωσή τους να βοηθήσουν τους Έλληνες να πετύχουν την ελευθερία τους, ως οργανικό σημείο της πραγματικότητας που έλαβε χώρα στην Ευρώπη του 18ου και του 19ου αιώνα, το πνευματικό κίνημα του φιλελληνισμού πραγματικά εμπνέει όλους να δουν την Ελλάδα απειλαγμένη από το ζυγό των Οθωμανών. Όλες οι τέχνες, λένε οι φιλέλληνες, το πνεύμα μας, η φιλοσοφία μας, ο τρόπος σκέψης μας έχει τις ρίζες του στην Ελλάδα. Και βάσει αυτών, η ιστορία του κόσμου σήμερα ξεκινάει με τα κατορθώματα της Επανάστασης του 1821. Η Ελλάδα πραγματικά έκτοτε ευγνωμονεί όσους βοήθησαν να αποκτήσει την ελευθερία της. Είμαστε ευγνώμονες στους φιλέλληνες, οι οποίοι δημιούργησαν διαφορετικές εταιρείες ανά τον κόσμο για να υπηρετήσουν τον ελληνικό αγώνα. Προσπάθησαν να βρουν ρούχα πυρομαχικά για να τροφοδοτήσουν τους Έλληνες και πραγματικά νιώθουμε ευγνώμονες στους φιλέλληνες, στους εθελοντές που ταξίδεψαν στην Ελλάδα και θυσίασαν τη ζωή τους για τη δική μας ανεξαρτησία. Και είμαστε ευγνώμονες σε αυτούς που κινήθηκαν ενάντια στο κατεστημένο της εποχής, αγκαλιάζοντας την ιδέα του ουμανισμού, του ανθρωπισμού και της αυτοδιάθεσης. Κυρίες και κύριοι, σήμερα πραγματικά αποτείουμε φόρο τιμής σε τρεις επιφανείς φιλέλληνες, τον κύριο Τζον Κέρι, τον κύριο Ζακ Λάγκ και τον κύριο Τσάρ Πίκτε. Θα ήθελα πραγματικά να τους συγχαρώ, γιατί πιστεύω ότι στο πρόσωπό τους πραγματικά αποτείουμε φόρο τιμής σε όλους τους φιλέλληνες που βοήθησαν την Ελλάδα να αποκτήσει την ελευθερία τους. Ο ιδεαλισμός τους μας θυμίζει τις σημαντικές αξίες που χρειαζόμαστε να προστατεύσουμε και, όπως είπε ο Λόρδος Μπάιρον, όποιος χάνεται για έναν σημαντικό σκοπό, δεν κάνει ποτέ λάθος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Για την ομιλία σας. Thank you, Mr. Minister, for your speech. Καλείται ο πρόεδρος της εταιρείας για τον φιλελληνισμό, για τον ελληνισμό και τον φιλελληνισμό, κύριος Κωνσταντίνος Βελέντσας, να λάβει τον λόγο και να παρουσιάσει το Διεθνές Βραβείο Φιλελληνισμού Lord of Byron, και επίσης να ανακοινώσει τα βραβεία για το 2021. Ο πρόεδρος της εταιρείας για τον ελληνισμό και τον φιλελληνισμό, κύριος Κωνσταντίνος Βελέντσας, καλείται να παρουσιάσει το Διεθνές Βραβείο Lord Byron και τους βραβευθέντες. Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κυρία Σακελαροπούρου, Πρωθυπουργέ, κύριε Μητσοτάκη,
εξοχότατη πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ελβετίας και της Γαλλίας. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα σήμερα να παρουσιάσω και να εγκαινιάσω εκ μέρους της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό το Διεθνές Βραβείο Lord Byron σε μια τελετή στο χώρο της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι αυτή η χώρα πραγματικά η οποία έδωσε σάρκα και οστά στην Ακαδημία 200 χρόνια πριν. Το πρώτο ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι γιατί επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε το όνομα μιας βρετανικής προσωπικότητας και όχι του Αριστοτέλη, του Περικλή ή κάποιου άλλου αρχαίου προγόνου μας. Ο Λόρδος Βάιρον ήταν χαρισματικός, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έλαβε εκπαίδευση που είχε βάση την κλασική Ελλάδα. Το 1812 υιοθέτησε το όραμα ότι η χώρα που γέννησε τον δυτικό πολιτισμό πρέπει να ελευθερωθεί και μέσα από τα έργα του πέρασε πολλά μηνύματα για τη νέα γενιά ώστε να αγκαλιάσει τις παγκόσμιες αξίες. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες που πυροδοτήθηκαν από τον Λόρδο Βίρονα, ο δυτικός κόσμος υιοθέτησε ξανά, σταδιακά, τις αξίες της αθηναϊκής δημοκρατίας. Αυτή η διαδικασία ήταν δύσκολη και μακρά και πραγματικά εξελίχθηκε μέσα από δύσκολους αιώνες, τον 18ο και τον 19ο. Όμως το αποτέλεσμα ήταν επιτυχές και οφείλεται στο Λόρδο Βίρονα εν πολλής. Ο Λόρδος Βίρονας τύχαινε αποδοχής και θαυμασμού από όλο το δυτικό κόσμο, ο Σατομπρίαν, ο Ντιουμά, ο Γκέτε, ο Χάλεκ, ο Ιγκό, ο Χάιν, ο Μικίεβιτς, ο Μίλερ, ο Πούσκιν και όλοι και πολλοί άλλοι εξέφραζαν το σεβασμό τους στον ρομαντικό αυτό ποιητή. Εντυπωσίασε όλο τον κόσμο, δείχνοντας σε φίλους και εχθρούς ότι οι παγκόσμιες αξίες μπορούν να μας οδηγήσουν όλους πέραν όσων μας χωρίζουν. Ο Σέλεϊ και άλλα ελεύθερα πνεύματα του κύκλου του Λόρδου Βίρονα ενσαρκώνουν αυτό το νέο κίνημα που εμπνέεται από τα πιστεύω και τα γραπτά του Λόρδου Βίρον. Είμαστε όλοι Έλληνες. Το ανθρώπινο σώμα και ο ανθρώπινος νους ολοκληρώνονται μέσα από τον ελληνικό πολιτισμό. Και αυτό σημαίνει ότι βάσει στο Λόρδο Βίρονα, η Δύση πραγματικά εξέφρασε την αγάπη της για την Ελλάδα και ανέπτυξε αυτή την αίσθηση καθήκαντος έναντι αυτής. Η Ελλάδα γέννησε ένα μοναδικό κίνημα στην Ελλάδα και στον κόσμο, τον φιλελληνισμό. Η θυσία του Λόρδου Βίρονα στο Μεσολόγγι το 1824 σοκάρισε την παγκόσμια κοινότητα και πραγματικά έδωσε μια νέα όθηση στον αγώνα για την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Ο Λόρδος Βίρονας πραγματικά ενσαρκώνει το πνεύμα όλων των φιλελλήνων στη Δύση, στην Ευρώπη και στην Αμερική. Τα ονόματα των οποίων θα βρίσκονται σε ένα μνημείο το οποίο θα ανεγείρουμε στο κέντρο της Αθήνας,
και θα περιλαμβάνει όλα τα ονόματα των συνεισφερόντων στον αγώνα των Ελλήνων. Ο Λόρδος Βίρον ήταν ένας εξαιρετικός ποιητής και ο δυτικός κόσμος πραγματικά οφείλει την ευαισθητοποίησή της για τον αγώνα των Ελλήνων σε αυτόν. Ήταν αυτός ο οποίος ξανάφερε στο μυαλό όλων τις αξίες της ελευθερίας, της αγάπης, της υπερηφάνειας. Γι' αυτό και δίνουμε το βραβείο στο όνομά του σε τρεις σημαντικούς φιλέλληνες επιφανείς, τον κύριο Τζον Κέρι, πρώην γερουσιαστή και υπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Γάλλο πρώην υπουργό Ζακ Λάγκ, ο οποίος υπήρξε υπουργός πολιτισμού και παιδείας, προωθώντας την παιδεία, και τον Ελβετό τραπεζίτη Σαλ Πικτέ, απόγονο της οικηγένειας Πικτέ de Rosimon, που πραγματικά ενσαρκώνει μέσω της φιλίας της οικογένειας με τον Ιωάννη Καποδίστρια το πνεύμα φιλελληνισμού που την χαρακτήριζε. Θα ήθελα να συγχαρώ τους τρεις. Προσωπικότητες τις οποίες θα αποδεικνύει. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε Ελέντζα, πολύ. We thank you, Mr. President Valenza. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βελέντζα. Και τώρα στην αυτού εξοχότητα τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, που καλείται στο βήμα για να προσφωνήσει τον τιμόμενο Τζον Κέρι, εκπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για το κλίμα. His Excellency, the Prime Minister of Greece, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, κύριος Μητσοτάκης, καλείται να απευθύνει το λόγο και να καλωσορίσει τον πρώτο βραβευθέντα, κύριο Τζον Κέρι. Εξοχότατά σας, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριοι πρέσβεις, μέλη της Ακαδημίας, το 1823, δύο μεγάλοι προσωπικότητες του Φιλελληνικού Κομιτάτου της Βοστόνης, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, καλώντας τους φιλέλληνες ανά τον κόσμο να βοηθήσουν τους Έλληνες, είπαν, σας καλούμε όλους να υπερασπιστείτε όλα στις αξίες για τις οποίες πάλεψαν οι προγονείς μας. Δεν θα πρέπει πουδενή η μεγαλύτερη ελευθερία, η μεγαλύτερη χώρα της ελευθερίας του κόσμου να μην αγκαλιάσει τις ελευθερίες και τους αγώνες για ελευθερίες των άλλων χωρών. Ο εμβληματικός αυτός πρόεδρος ήταν ο κύριος Γουίνθορπ, πρόγονος του ανθρώπου που είμαστε εδώ να τιμήσουμε σήμερα. Ο κύριος Γουίνθορπ ήταν αντικυβερνήτης της Βοστόνης και, όπως είπα, πρόγονος του βραβευθέντους γερουσιαστή και υπουργού εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζον Κέρι. Ο βραβευθής είναι ο κύριος Τζον Κέρι,
Όταν μετά από μερικούς μήνες, όταν ο Τόμας Winthrop είχε εκφράσει την υποστήριξή του στον ελληνικό αγώνα, ο Λόρδος Βίρονας έχασε τη ζωή του. Και ήταν τότε πραγματικά που όλοι γνώρισαν τον αγώνα των Σουλιωτών και άλλες γενναίες πράξεις των Ελλήνων της εποχής. Τότε πραγματικά δόθηκε και ένα πρώτο δάνειο στην Ελλάδα ως αναγνώριση της χώρας που θα αποκτήσει την ελευθερία του. Ο θάνατος του Λόρδου Βίρονα δημιούργησε πολλά συναισθήματα λύπης ανά τον κόσμο. Η Φιλελληνική Επιτροπή της Βοστόνης, μετά το θάνατό του, επέτεινε την προσπάθειά της να βοηθήσει την Ελλάδα. Ο Jonathan Packin Miller επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες με ένα ορφανό Ελληνόπουλο που υιοθέτησε, καθώς και άλλες προσωπικότητες ήταν αυτοί οι οποίοι ηγήθηκαν τον αγώνα κατά της σκλαβιάς. Σήμερα η Ελλάδα θυμάται και τιμά τον πρόγονο του κυρίου Τζον Κέρι, αλλά και όλων των φιλελλήλων Αμερικανών. Η εταιρεία για τον φιλελληνισμό και τον ελληνισμό αναγνωρίζει την προσφορά τους και αναγνωρίζει και ότι η θέρμη τους για τον αγώνα δημιούργησε νέα πρότυπα στις αξίες της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών. Ο Λόρδος Βίρονας, το διεθνές βραβείο αυτό, απονέμεται σήμερα στον Υπουργό Εξωτερικών, τον είπα, ο Τζον Κέρι. Ως νέος υπηρέτησε στο Βιετνάμ και έγινε Υπουργός Εξωτερικών στη χώρα του. Ως δικηγόρος, αλλά και ως γερουσιαστής, υπήρξε μια ηγετική προσωπικότητα στον κόσμο και προσπαθούσε πάντοτε να φέρει την ενότητα. Από το 2013 έγινε Υπουργός Εξωτερικών υπό τον πρόεδρο Ομπάμα και δούλεψε σκληρά για την παγκόσμια συνεργασία και κατανόηση από όλες τις πλευρές. Δούλεψε σκληρά για την ειρήνη και πιστεύω ότι ως νέος εκπρόσωπος ενός καινούριου ιδεώδους της προστασίας του κλίματος θα ξαναφέρει στο προσκήνιο τις αξίες που όλοι θέλουμε να ενστερνιστούμε και που σχετίζονται με την προστασία του κλίματος. Μετά την επίσκεψή του στην Αθήνα το 1811, ο Βίρονας έγραψε ένα ποίημα που έλεγε ότι πολλά μπορεί να έχουν αποτύχει, η φύση όμως ποτέ δεν μας πρόδωσε. Και πιστεύω ότι αυτή η ρίση του Λόρδου Βίρονα ανταποκρίνεται πλήρως και στην προσωπικότητα του Τζον Κέρι. Κύριε Πρωθυπουργέ, we thank you
Mr. Prime Minister, καλείται η εξοχότατη πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, να επιδώσει το μετάλλιο και τον έπαινον στον εξοχότατο πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, κύριο Τζέφρι Πάιατ. Σας ευχαριστούμε, κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας. We thank you very much, Madam President. And now it will follow a piece of projection on online. Θα έχουμε μια online σύνδεση με τον βραβευθέντα, πρώην γερουσιαστή και υπουργό εξωτερικών, τον είπα Τζον Κέρι. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, μπορείτε να με ακούσετε. Ναι, σας ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρωθυπουργό, για την τιμή αυτή. Και πραγματικά νιώθω υπερήφανος για αυτή την απόνομη. Λυπάμαι βέβαια που δεν μπορώ να είμαι εκεί και θα ήθελα να συγχαρώ και τους υπόλοιπους βραβευθέντες. Συγγνώμη που θα είμαι σύντομος, αλλά έχω μία συνάντηση στο Λευκό Οίκο μετά. Πραγματικά θα ήθελα να εκφράσω τα ιδιαίτερα συναισθήματά μου για αυτό το βραβείο, το οποίο πραγματικά το έχω στην καρδιά μου, γιατί όλα ξεκίνησαν από την προσωπική μου πατρίδα, την Μασαχουσέτη, και πάντοτε έτρεφα μια ιδιαίτερη αγάπη για τους Έλληνες, όπως τον Μάικλ Δουκάκης, με τον οποίο έχω συνεργαστεί, αλλά και με πολλούς άλλους Έλληνες γερουσιαστές που έχω συνεργαστεί κατά τη διάρκεια της καριέρας μου. Μέσα από αυτούς, πραγματικά μπόρεσα να γνωρίσω και το σύγχρονο πνεύμα της Ελλάδος, η ελληνική κουλτούρα και ο πολιτισμός, όπως γνωρίζετε, έχουν αφήσει βαθιά τη ρίζα τους στη Μασαχουσέτη. Κανένα κράτος δεν μπορεί να εκφράσει περισσότερο τον ενστερνισμό, καμία πολιτεία μάλλον δεν μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον ενστερνισμό των αξιών του ελληνικού πολιτισμού από ότι η ίδια η Μασαχουσέτη, η οποία σε κάθε βήμα της και σε κάθε μνημεία μνημείο της τιμά το πνεύμα του ελληνισμού. Η Βοστόνη ως πολιτεία πραγματικά ενσαρκώνει όλο αυτό το πνεύμα του ελληνισμού και της δημοκρατίας. Βασίζει πολλά από τα πολιτικά της κείμενα στη φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Αυτό το βραβείο, το οποίο έχει το όνομα όχι μόνο ενός μεγάλου ποιητή και φιλέλληνα, αλλά ενός μεγάλου ρομαντικού εκείνης της εποχής, όπως γνωρίζετε, τον έχουμε... όπως γνωρίζετε, πέθανε
το 1824 και την ημερομηνία του θανάτου του πραγματικά στην Βοστόνη. Έχουμε μια αντίστοιχη γιορτή τιμής. Πώς μπορεί κανείς να μην θαυμάζει έναν άνδρα 36 ετών ο οποίος είχε ως ιδεώδες να παλέψει για την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Ο προπάπους μου που υπήρξε αντικυβερνήτης της Μασαχουζότης, ο κύριος Τόμας Γουίνθορπ, και υπήρξε και πρόεδρος του εμβληματικού φιλελληνικού κομιτάτου της Βοστόνης, απετέλεσε για μένα πρότυπο και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ πραγματικά να ακολουθήσω τα βήματά του, όχι μόνο αυτού, αλλά και του προπάπου μου. Είμαι νιώθω υπερήφανος λοιπόν που μπορώ να συνεχίσω την κληρονομιά τους και η απονομή αυτού του βραβείου σε μένα πραγματικά με φέρνει πιο κοντά σε αυτούς και μου θύμισε τον τρόπο με τον οποίο στήριξαν την Ελλάδα. Ως Υπουργός Εξωτερικών πάντοτε είχα ως πρότυπα τον μεγάλο αγώνα της ανεξαρτησίας της Ελλάδος και τα ιδεώδη που τον ενέπνευσαν. Η Αμερικανική Δημοκρατία είναι μια σύγχρονη δημοκρατία σε σχέση με την δημοκρατία και τα ιδεώδη που ενέπνευσε η Ελλάδα. Και καθώς και τα ιδανικά, η Αθηναϊκή Δημοκρατία, για παράδειγμα, δεν είναι λίγα αυτά τα πράγματα που πρέπει να έχουμε κατά νου όλοι εμείς οι πολιτικοί που ασχολούμαστε με την εξωτερική πολιτική, αλλά και την πολιτική γενικότερα. Οι αξίες της Αθηναϊκής Δημοκρατίας παραμένουν άσβεστες ακόμα και σήμερα στις σύγχρονες δημοκρατίες. Η τελευταία επισκέψη μου στην Ελλάδα ήταν το 2015. Χαίρομαι ιδιαίτερα που με αντιπροσωπεύει στην απονομή του βραβείου ο πρέσβης των ΗΠΑ, Jeffrey Pyers, αλλά χαίρομαι και ιδιαίτερα για τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η Ελλάδα για την προστασία του περιβάλλοντος. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Ελλάδα κατέχει πρώτη θέση στην προσπάθεια απανθρακοποίησης του περιβάλλοντος. Οι στόχοι που έχουμε θέσει για την προστασία του πλανήτη είναι φιλόδοξοι, αλλά χρειαζόμαστε πολιτικούς που να τους αγκαλιάζουν, να τους ενστερνίζονται, και πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός είναι ένας, ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας από αυτούς. Μιλούσα 3 ώρες χθες με τους Κινέζους εκπροσώπους για το κλίμα και προσπαθούμε όλοι να βρούμε μια λύση για την προστασία του. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ, αλλά θα ήθελα να πω ότι η ηγεσία που επιδεικνύει η Ελλάδα είναι σημαντική για εμάς. Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες είναι πρωτίστης σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι αποφάσεις που θα λάβουμε σύντομα για τον περιορισμό της άνοδου της θερμοκρασίας μόνο σε 1,5 βαθμό είναι πολύ σημαντική. Δεν πρέπει όμως να
εφησυχάζουμε για τα βραχυπρόθεσμα ωφέλη και τις προσπάθειές μας, αλλά θα πρέπει αγώγιστα να ασχολούμαστε για να φέρουμε αποτελέσματα, όχι μόνο στο εγγύς μέλλον, αλλά και στο απότερο μέλλον. Είναι μια κρίσιμη στιγμή αυτή που βιώνουμε και χαίρομαι που πολλές αμερικανικές εταιρείες υποστηρίζουν την ατζέντα για το κλίμα της Ελλάδος και χαίρομαι ιδιαίτερα για τις επενδύσεις των ελληνικών εταιριών στον τομέα των ανανεώσιμων. Ανοίγεται για όλους τους επιχειρηματίες μια καινούρια αγορά ευκαιριών. Σας ευχαριστώ όλους για αυτή την μεγάλη τιμή. Ο Λόρδος Βίρονας ήταν ένας ρομαντικός και εξαίρετο παράδειγμα μια ζωής αυταπάρνησης και θυσίας για ιδεώδη και αξίες. Η Ελλάδα μέσα από αυτό το βραβείο στέλνει ένα παράδειγμα σε όλους μας για το πώς να χειριζόμαστε τη ζωή μας εμπνεόμενοι από ιδεώδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Senator Kerry, for your ευχαριστούμε τον γερουσιαστή Κέρι για την εμπνευσμένη ομιλία του. Και τώρα to the podium, στο βήμα την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρία Νίκη Κεραμέως, για να προσφωνήσει τον τιμόμενο κύριο Ζακ Λάνκε, Υπουργό Πολιτισμού της Γαλλίας. The Minister of Education and Religious Studies, Mrs. Nikki Kerameos, is invited to address the guest of honor, Mr. Jack Lang, former Minister of Culture and Education of France. Έχετε το λόγο. Your Excellency, President Sakellaropoulou. Εξοχότητά σας, Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρία Σακελαροπούλου, κυρία Πρωθυπουργέ, εξοχότατη Πρόεδρη, Πρόεδρε της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ για την αμμή των βραβείων Lord Byron. Είναι μεγάλο προνόμιο να σας παρουσιάσω έναν σημαντικό Ευρωπαίο πολιτικό, έναν φιλέλληνα μιας φιλόδοξης καριέρας που άφησε το στίγμα του στον πολιτισμό και στην εκπαίδευση της Γαλλίας και της Ευρώπης. Υπήρξε Υπουργός Πολιτισμού για πολλά χρόνια στη Γαλλία και υπήρξε ο εμβληματικός εμπνευστής πολλών πολιτιστικών μνημείων που ανακαινίστηκαν και ξαναπέκτησαν την παλιά τους έγκλη κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ένας μεγάλος πολιτικός, ο οποίος δημιούργησε πολλά μουσεία, χώρους πολιτισμούς που υποστήριξε τη σύγχρονη τέχνη αλλά και την τέχνη των νέων. An elite school for everyone. À ce sujet, προώθησε τα συμφέροντα όλων των εκπαιδευμένων. Κύριε Λάγκ, ως δήμαρχος του Λουάρ, acclaimed School of Nature and Landscape Architecture. As the president
ανακαίνισε ολόκληρη την πόλη και την έκανε ένα πρότυπο για την πρόθεση του περιβάλλοντος. Προώθησε την γαλλογερμανική συνεργασία και υπογράμμισε το ρόλο του πολιτισμού ως κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά, προωθώντας τα ιδεώδη του πολιτισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έλαβε μια ελληνοκεντρική εκπαίδευση και σε όλη του τη ζωή πορεύτηκε με τις κλασικές αξίες του ελληνικού πολιτισμού. Όπως συνεχίζει να λέει, συνεχίζει να μαθαίνει από τα έργα του Θουκυβίδη και πραγματικά σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ο Ζαν Λανγκ ενσαρκώνει τις αξίες των πολιτών. Μαζί με την Μελίνα Μερκούρη δημιούργησε τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Υπήρξε υποστηρικτής της σύγχρονης Ελλάδας και ανέκαθεν στήριζε τις ελληνικές θέσεις τόσο ως πολιτικός όσο και από οποιαδήποτε θέση ανέκαθεν κατήχε. Τέλος, ο Ζακ Λανγκ υπήρξε ανέκαθεν όχι μόνο φίλος της Ελλάδος, αλλά και συχνός επισκέπτης της. Επισκέπτεται συστηματικά την Ελλάδα, ξεκινώντας ως φοιτητής και αργότερα με την οικογένειά του. Το βραβείο, λοιπόν, Lord Byron, αποτελεί ένα φόρο τιμής σε αυτό το μεγάλο φιλέλληνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπουργέ Παιδείας και Θρησκευμάτων. We do thank you, Mrs. Minister of Education and Religious Affairs. Now it is my great pleasure και τώρα to είναι call, μεγάλη μου τιμή να καλέσω. Να μιλήσω ελληνικά πρώτα. Καλείται η εξεχοτάτη πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, να επιδώσει το μετάλλιο και τον έπαινο στον εξοχότατο επιτετραμένο αναπληρωτή εκπρόσωπο της παιδείας, της πρεσβείας της Γαλλικής Δημοκρατίας, κύριο Νικολά Κρουαζιέρ. Her Excellency, the President of the Hellenic Republic, Mrs. Katerina Sakellaropoulou, is invited to deliver the medal and the diploma to His Excellency, the Deputy Representative of the Embassy of the French Republic, Mr. Nicolas Croisier. Σας ευχαριστούμε, κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας. We thank you, Madam President. Now I think we will have. Και τώρα νομίζω θα έχουμε μια διαδικτυακή σύνδεση και ομιλία από τον βραβευθέντα πρώην Υπουργό Ζακ Λανγκ. Please, let's see the projection. Madame la Présidente de la République. Κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας. Je suis très honoré d'être accueilli en cet instant par μεγάλη μου τιμή la Société de l'Hellénisme. Να δεχθώ το βραβείο της εταιρείας για τον ελληνισμό και τον φιλελληνισμό. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και θα ήθελα πραγματικά να εκφράσω την αγάπη μου για την Ελλάδα. Από την ηλικία των 15 ετών πραγματοποίησα το πρώτο μου ταξίδι στην Μεσόγειο.
και στην Ελλάδα και πραγματικά πάτησα το πόδι μου σε αυτή τη χώρα και θέλω να πιστεύω ότι την γνώρισα από άκρη σ' άκρη και μαγεύτηκα από το μεγαλείο της. Ελλάδα ενσαρκώνει πάνω απ' όλα τον κλασικό πολιτισμό, τη χώρα των φιλοσόφων, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, της αρχιτεκτονικής και της κλασικής παιδείας. Έτσι, αυτά που ανακάλυψα περπατώντας τη, τα κρατώ πάντα στην καρδιά μου. Το πάθος μου για την Ελλάδα πραγματικά θέργεψε όταν γνώρισα και το αρχαίο θέατρο και τα ιδεώδη που ενσάρκωνε. Και φυσικά, όχι μόνο το αρχαίο θέατρο, αλλά γνώρισα και το σύγχρονο πρόσωπο της καλλιτεχνικής Ελλάδος μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και άλλων προσωπικότητων του Κώστα Γαβρά, του Φασιανού. Δεν μπορώ να τους απαριθμίσω όλους, γιατί είναι πάρα πολλοί. Θα ήθελα μόνο να πω μια λέξη πριν. Θα ήθελα να πω μια λέξη για την γυναίκα που πραγματικά με σημάδεψε και είναι η κυρία Μελίνα Μερκούρη, που νιώθω υπερήφανος που την θεωρώ φίλη μου, που μοιράστηκα μαζί της όλες τις ιδέες, τη λύπη και τη χαρά μας. Η Μελίνα πραγματικά έφερε, ενσάρκωνε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας την αντίσταση, ήταν το πρόσωπο της αντίστασης εκείνη στην εποχή και αργότερα ενσάρκωνε το πρόσωπο του πολιτισμού και της μάχης για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ήταν αυτή η οποία πάλεψε με όλες τις δυνάμεις για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Και για την Ελλάδα, πραγματικά, όπως είπε και ο Τζον Κέρι, όταν μιλάμε για τη χώρα, μιλάμε για τη δημοκρατία. Είναι η πρώτη λέξη η οποία μας έρχεται στο νου. Η δημοκρατία έχει τις ρίζες της στην Ελλάδα. Η ελευθερία, η αγάπη για το δίκαιο, όλα αυτά προέρχονται από την Ελλάδα και η Ελλάδα εμπνέει με αυτά τα ιδεώδη της όλο τον κόσμο. Είμαστε λοιπόν εδώ σήμερα στη Γαλλία πραγματικά φίλοι, πιστοί της Ελλάδος. Όχι μόνο οι σύγχρονοι Γάλλοι, όπως ξέρετε, αλλά νομίζω ότι όλη η κοινωνία της Γαλλίας ανέκαθεν υπήρξε φίλη της Ελλάδος. Αγγίχτηκε από τα ιδεώδη, συγκινήθηκε από τα ιδεώδη της. Η Ελλάδα αποτέλεσε πρότυπο πολιτισμού και έμπνευση για τον γαλλικό πολιτισμό. Η απονομή αυτό του βραβείου σε μένα σήμερα είναι μεγάλη τιμή.
Κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρόεδρε της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό, αγαπητοί φίλοι, πραγματικά σας ευχαριστώ για την τιμή και θα ήθελα πραγματικά να είμαι μαζί σας αυτή τη στιγμή. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το αέναο φως της Ελλάδος. Thank you, Mr. Jacques Lang. Ευχαριστούμε τον κύριο Jacques Lang. Συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος, κύριος Χρήστος Σταϊκούρας, καλείται στο βήμα για να προσφανίσει τον τιμόμενο φιλέλληνα τραπεζίτη Charles Pictet. The Greek Minister of Finance, Mr. Christos Staikouros is invited to address the guest of honor and prize winner, Mr. Charles Pictet from Switzerland. Your Excellency, Madam President of the Hellenic Republic, Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, Εξοχότατε, κύριε Πρωθυπουργέ, Υπουργοί, κύριοι Πρέσβεις, εκπρόσωποι της Ακαδημίας Αθηνών, θα ήθελα να συγχαρώ την Ακαδημία Αθηνών και την Εταιρεία για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό για την εξαιρετική αυτή τελετή σήμερα. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω που μου έδωσαν την τιμή και το προνομίο να μιλήσω για μια διακεκριμένη προσωπικότητα της διεθνούς οικονομικής κοινότητας και έναν πραγματικό φίλο της Ελλάδος με φιλελληνικές ρίζες, τον κύριο Σαρλ Πικτέ, ο οποίος θα βραβευτεί σήμερα με το Διεθνές Βραβείο Lord Byron. Αποτείωμε φόνο τιμής στους επιχειρηματίες και στους τραπεζίτες που δεν δίστασαν να συμβάλλουν ουσιαστικά στις οικονομικές ανάγκες του αγώνα για την ελευθερία και αργότερα για για αυτούς που στήριξαν αργότερα το νεοειδρυθέν ελληνικού κράτους. Είναι απόγονος της οικογένειας Πικτέ de Richemont Einaur. Both of them were not only pillarstones η οικογένεια υπήρξε θεμέλιος λίθος του φιλελληνισμού στην Ελβετία, αλλά και προσωπική φίλη του Ιωάννη Καποδίστρια. Ο Εινάρ, ως οικογένεια, έδωσαν πολλά χρήματα για να στηρίξουν τον αγώνα για την ελευθερία των Ελλήνων. Συνέχισε την οικονομική στήριξη μετά τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους και απέστειλαν όχι μόνο χρήματα αλλά και υλικό για την ανέγερση του νέου ελληνικού κράτους. Συνέβαλαν πέραν όμως τούτων και στη δημιουργία του σύγχρονου τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα. Όντας φίλοι του Ιωάννη Καποδίστρια, βοήθησαν στη δημιουργία της πρώτης τράπεζας της Ελλάδος του 1828. Ο Εινάρ, μετά τη δημιουργία της τράπεζας, έπαιξε ρόλο στη δημιουργία της Εθνικής Τράπεζας. Στα βήματα του, ο κύριος Σαρλ Πικτέ είναι σήμερα μια επιφανής προσωπικότητα του τραπεζικού τομέα στην χώρα του και παγκοσμίως. Ο κύριος Πικτέ έχει αποδείξει την αγάπη του για την Ελλάδα, αλλά και την πίστη του ότι ο πολιτισμός είναι μια
κληρονομιά, η οποία είναι αξεπέραστη και νομίζω ότι είναι η αγάπη του αυτή που τον όθησε να κάνει όσα μπορούσε για να σώσει τους ανεμόμελους της Πάτμου και κέρδισε ένα βραβείο από την Europa Nostra το 2012 για την καλύτερη αναστήλωση πολιτιστικής κληρονομιάς. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, με μεγάλη τιμή και εκτίμηση, ευγνωμοσύνη και φιλία, τιμούμε σήμερα τον κύριο Πικτέ για την προσφορά του στη χώρα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. We thank you very much, Mr. Minister of Finance. Η εξοχοτάτη Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, καλείται να επιδώσει το μετάλλιο και τον έπαινο στον εξοχότατο πρέσβη της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, κύριο Όλαφ Ανδρέα Γιάλτσεν. Σας ευχαριστούμε, κυρία Πρόεδρε. Thank you very much. Now we have a transmission. Έχουμε την τιμή να παρακολουθήσουμε διαδικτυακά την ομιλία του βραβευθέντος κυρίου Charles Pictet. Online transmission of the speech by Charles Pictet. Please. You have. Mrs. President, listen to you. Mr. Prime Minister, κύριε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι εκπρόσωποι της Ακαδημίας Αθηνών και κύριοι πρέσβες, είναι τιμή μου σήμερα να βρίσκομαι εδώ ως φιλέλληνας από φύση και από παιδεία. Ναι, πραγματικά, μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος για την Ελλάδα και αυτός είναι ο κοινός μας δεσμός. Γνώρισα την Ελλάδα πριν από 51 χρόνια, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Μέλιτος και πραγματικά ερωτεύτηκα την χώρα. Και εδώ βλέπετε μια φωτογραφία μου στη νήσο Γραμβούσα από τότε. Και έκτοτε πραγματικά έχω πάει στα περισσότερα νησιά και πραγματικά θεωρώ ότι είναι παράδεισος επιγύης. Έβλεπα στις επισκέψεις μου ότι οι ανεμόμελοι των Κυκλάδων σιγά σιγά καταστρεφόταν και σκέφτηκα ότι ήταν μια καλή ιδέα να τους αναστηνώσω. Με φίλους μου λοιπόν αποφασίσαμε να αναστηλώσουμε τους ανεμόμηλους της Πάτμου και η αποκατάσταση τους έγινε με γνώμονα την κληρονομιά των παιδιών του νησιού. Χρησιμοποιήσαμε λοιπόν τα τοπικά υλικά για την αναστήλωση και προορίζονται για την δημιουργία του
αλεύρου από σιτηρά ζέας που είναι πραγματικά μια παραδοσιακή ποικιλία της Ελλάδας. Κάπως έτσι η οικογένειά μου ανέπτυξε δεσμούς φιλίας και αγάπης για τη χώρα. Ο πρόγονός μου, ο Πικτέ de Richemont-Aignard και ο Ιωάννης Καποδίστριας είχαν ένα δεσμό βαθύ και μακρύ. Για την Ελβετία, ο Καποδίστριας ήταν εκπρόσωπος του Τσάρου και αργότερα στο Παρίσι, όταν οι μεγάλες δυνάμεις συζητούσαν το μέλλον της Ευρώπης, ο Καποδίστριας εξέφρασε την άποψή του για το τι σκεφτόταν για την Ελβετία. Τα σύνορα της σύγχρονης Ελβετίας και η ουδετερότητά της έγιναν αποδεικτά τότε και διατηρούνται ως σήμερα. Ο Καποδίστριας πέρασε 6 χρόνια στη Γενέβη και δημιούργησε μια μεγάλη φιλία με την Γκαμπριέλ Έινάρ. Η Έινάρ βοήθησε με χρήματα στην Ελλάδα, αλλά και στην δημιουργία της πρώτης τράπεζας στη χώρα. Η σχέση μεταξύ αυτών των προσωπικότητων που βλέπετε στην οθόνη είχε ένα κοινό παρονομαστή. Την κοινή αγάπη και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Οι προσωπικές τους σχέσεις τους βοήθησαν να αντιμετωπίσουν από κοινού πολλά σημαντικά γεγονότα της εποχής. Η εμπιστοσύνη είναι πολύ σημαντική και πολύ σημαντική, ιδιαίτερα σημαντική όταν μιλάμε για τις επιχειρήσεις. Συγγνώμη, λέει ο μιλητής. Same period we are celebrating today. Σήμερα διατηρούμε τις αρχές της συνεργασίας που αναπτύχθηκε με την οικογένειά μου και την Ελλάδα από το παρελθόν και η εμπιστοσύνη εξακολουθεί να είναι ο κοινός παρονομαστής. Εδώ βλέπετε μια εικόνα του πατέρα μου, που ήταν επίσης τραπεζίτης. Ερνέστ Πικτέ, ο φωτογράφος της οικογένειάς μου προσεκλήθη από τον Βενιζέλο για να απαθανατήσει την εικόνα που διαμορφωνόταν στη σύγχρονη Ελλάδα. Και πολλές από αυτές τις φωτογραφίες υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Οι σχέσεις λοιπόν της οικογένειάς μου με την Ελλάδα βρίσκονται σε πολλά, έχουν τις ζήσεις τους σε χρόνια πριν. Και θα ήθελα επευκαιρίας να ευχαριστήσω όλους τους ευεργέτες τόσο στην Ελβετία όσο και στην Ελλάδα για όσα έκαναν για τη χώρα αυτή μέσω της συνεργασίας τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για αυτή την τιμή τον κύριο Βελέντσα. Κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας, εκλεκτή προσκεκλημένη,
Συμπληρώθηκε η έκτακτη πανηγυρική συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών για την απονομή του Διεθνούς Βραβείου Φιλελληνισμού Lord Byron για το έτος 2020. Your Excellency, the President of Greece, distinguished guests, the ceremony of the Academy of Athens for the award of the Lord Byron International Prize for the year 2021 has been completed. But before I end this session, I'd like very much to acknowledge the presence of some people in this room. Να αναγνωρίσω την ύπαρξη προσωπικότητων στην Ελλάδα. Θα ήθελα να τιμήσω όλους και όσους αναφέρω τώρα. Κυρία Λίνα Μενδώνη, τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, κύριον Αλκιβιάδη Στεφανή, τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κύριον Άγγελο Συρίγο, τον Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, κύριο Τζέφρι Πάιατ, την Πρέσβυρα της Μεγάλης Βρετανίας, κυρία Κέρι Σμιθ, τον επιτετραμένο αναπληρωτή επικεφαλής της Γαλλικής Πρεσβείας, κύριον Νικολά Κρουαζιέ, τον Πρέσβη της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, κύριον Όλαφ Ανδρέας Γιάλσεν, τον Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, κύριον Ιωάννη Στουρνάρα, και τον Γενικό Γραμματέα της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό, κύριο Φώτη Παπαθανασίου. Συγχαίρομαι όλους όσους επάξια τιμήθηκαν απόψε. Our sincere congratulations to all those who have been honored tonight. Ευχαριστώ όλους σας για τη συμμετοχή σας στην τελετή και για την τιμή, της εδώ παρουσίας σας. I thank you all for your participation and for honoring us for your presence here tonight. Λύεται η συνεδρία.